ανάπτυξη εδώ στην αίθουσά μας θα γίνει αιμοδοσία. Πολλές φορές το λέμε, αλλά με τα γη της παρατηρούμε ότι δεν συνεχίζουμε. Βέβαια, οι εκείνους που έχουν κάποια ανάγκη ή δεν μπορούν να δώσουν, δεν υπάρχουν στην κατηγορία. Αλλά όσοι μπορούν να δώσουν αίμα, να προσέχουν να δώσουν. Η Ελλάδα, δυστυχώς, τέθηκε από τις τελευταίες χώρες για την ανοσία. Ενώ έχουμε ανάγκη πάρα πολύ από αίμα, δεν δίνουμε οι Έλληνες. Και να το ξέρετε, από ηλικίες 18 έως και 60, συγκεκριμένα το 60, μπορούμε να δώσουμε αίμα, εφόσον δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Και εμπόδιο είναι αν δεν έχουμε κάποια αρρώστια. Αν πήγαμε και άλλη φορά για να δώσουμε και μας εμπόδιο, δεν έχουμε. Και επίσης, αν κάποιος παίρνει φάρμακα σε μόνιμη βάση, δεν μπορεί να δώσει. Αν κάποιος εκείνη την ημέρα, την Πέμπτη, πήρε έστω και μια ασθενή, δεν μπορεί να δώσει. Όταν θα δείτε, να ξέρετε ότι θα προηγηθεί το γεύμα κατά 2-3 ώρες. Δηλαδή να μην πείτε την ώρα που πάρετε ακριβώς. Να υπάρχει ένα διάστημα 2-3 ώρες. Και επίσης, δεν θα δείτε μυστική. Θα έχετε πάλι προβλήμα. Ούτε πάλι να είστε από ξενίκη, όχι από τα γέννα, από δουλειά εννοώ, και να μην θα δώσετε. Δεν θα μπορέσετε να δώσετε. Γιατί θα είναι καταδεδομένος ο υπαλλοκρίτης. Άρα λοιπόν, όσοι μπορούν και όσο δυνατόν περισσότεροι, να δούμε η Πέμπτη που μας έρχεται, 9 του ενός, ώρα 3 έως 7.30, να δώσουμε ένα. Πολλές φορές το ακούω και έτσι στενοχωριέται. Μα λέει, το αίμα, άμα δώσω, μπορεί να ζαμιστώ, αλλά υπάρχει μια γνώση. Και δεν θα σε πάρει αν δεν έχεις κακοδομηθείς. Θα δει την κατάσταση. Πώς έχει την πράγμα. Και με δύο γεγονός. Γι' αυτό να μην φοβάστε. Επίσης, λέω και τούτο. Σήμερα έχει ανάγκη ο άλλος από έναν. Αύριο μπορεί να έχω εγώ, εσύ. Πού θα το δούμε αυτό το έργο. Χθες, προχθές, δυο-τρεις μέρες. Κάποια περίπτωση. Μας ζητούσαν συνέχεια έργα. Και αυτή η μικρή τράπεζα που έχουμε στο γενικό κρατικό είναι σαν τύχη. Και αυτό χρειάζεται όταν κάνουμε την ανακοίνωση για την αιμοδοσία, όσοι μπορούν, οι δυνάμεις όπως έλεγα την παλιά να φέρουν εδώ, να προσέχουν. Όσοι μπορούν δηλαδή να δώσουν αίμα, να έρθουν. Εάν δεν εμποδίζονται από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε την ανακοίνωση και στο τέλος για εκείνους που έχουν κάποιους καταστέλλοντα.
Κοινωνικό και καυτό.
Μερικοί αρέσκονται σε θεολογικά, σε δογματικά κηρύγματα. Άλλοι αρέσκονται σε ηθικοκοινωνικά κηρύγματα. Εγώ ρέχω περισσότερο προς τα θεολογικά. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου στο πρώτο μέρος είναι θεολογικές. Στο δεύτερο αναφέρονται σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Και τα θεολογικά φύγουμε και τα κοινωνικά. Σήμερα θα αναπτύξουμε θέμα ηθικής και κοινωνικής σημασίας. Διαβάζω το Ιερό Κείμενο. Αλφα Τιμόθεον, σίγμα τάφ, 17 έως 19. Ομιλεί ο μεγάλος επίσκοπος, ο μεγάλος Απόστολος, ο Παύλος, ο ουρανοβάμων, ο Απόστολος των Εθνών, προς τον επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο, για τους πλουσίους. Τις πλουσίες εν τον ίν αιώνι παράγγελε μη υψηλοφρονήν. Μη δε πεπίθεν την πηγαίνε επί πλούτου αδειλότητη, αλλά εν το Θεό το ζώντι, το παρέχονται πάντα πλουσίως εις απόλαυση. Άρα το εργήν, πλουτήν ενέργης καλής, ευμεταδότους είναι κοινωνικούς από τις αυρίζοντας εαυτής θεμέλιων καλών εις το μέλλον ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής. Είναι κακό πράγμα ο πλούτος, αδελφοί. Όχι, δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Διότι τι είναι ο πλούτος? Σύνολο υλικών αγαθών. Τα αγαθά λέγονται αγαθά, διότι είναι πράγματα του Θεού, καλά πράγματα. Τα δημιούργησε ο Θεός για να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος, το πλάσμα του. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος, είναι όμως δυνατόν να είναι κακή οι κατέχοντες των πλούτων, οι πλούσιοι. Υπάρχουν κακοί πλούσιοι, όπως ο σκληρός πλούσιος της σχετικής παραβολής, της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου. Και υπάρχουν καλοί πλούσιοι, όπως ο Αβραάμ, που αναφέρεται στην ίδια παραβολή. Ο πτωχός, ο Λάζαρος, όταν έφυγε από αυτόν τον κόσμο της δοκιμασίας, πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Τόσο καλός πλούσιος ήταν ο Αβραάμ, ώστε ο Παράδεισος ονομάστηκε από το όνομά του. Κόλπη του Αβραάμ, αγκάλι του Αβραάμ. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεον Άλφα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Απευθύνεται στους κληρικούς και λέει πώς πρέπει να είναι οι κληρικοί. Απευθύνεται στους προεστώτας των εκκλησιών, των τοπικών εκκλησιών,
στους κήρυκας του λόγου, απευθύνεται στους δούλους, απευθύνεται στους κυρίους των, στα αφεντικά, απευθύνεται και στους πλουσίους προς το τέλος της επιστολής ως ενυστερογράφο. Ο Παύλος ήθελε και των πλουσίων τη σωτηρία και γι' αυτό προς το τέλος της επιστολής του γράφει στον Τιμόθεο τι πρέπει να παραγγέλει στους πλουσίους, τι πρέπει να συμβουλεύει τους πλουσίους για να τύχουν και αυτοί σωτηρίας. Της πλουσίης εν τον ίνεώνη παράγγελε μη υψηλοφρονήν. Παιδί μου Τιμόθε, επίσκοπε, στους πλουσίους που είναι πλούσιοι στον παρόντα αιώνα, να παραγγέλεις να μην υψηλοφρονούν. Προσέξτε ακριβώς πως εκφράζεται ο Απόστολος. Δεν λέγει της πλουσίης παράγγελε μη υψηλοφρονήν, αλλά τι λέγει, της πλουσίης εν τον ίνεώνη παράγγελε μη υψηλοφρονήν. Να δώσεις παραγγελία, να δώσεις συμβουλή στους ανθρώπους που είναι πλούσιοι σε αυτόν τον αιώνα. Γιατί λέει πλούσιοι σε αυτόν τον αιώνα? Διότι υπάρχουν και οι πλούσιοι στον μέλλοντα αιώνα. Οι αιωνίως πλούσιοι. Όχι προς καιρός πλούσιοι. Λέγει οι πλούσιοι σε αυτόν τον αιώνα, διότι ένας πλούσιος σε αυτόν τον αιώνα μπορεί να είναι φτωχός και δυστυχής στον μέλλοντα αιώνα, τον ατελέσθητο αιώνα. Αμέσως ο Παύλος με τη φράση «εν τον ίνεώνη» δείχνει την ματαιότητα του πλούτου. Σαν να λέγει στους πλουσίους, τους ταλαιπώρους αυτούς ανθρώπους που είναι για λίγο πλούσιοι και κινδυνεύουν να είναι αιωνίως δυστυχείς, να παραγγείλεις αυτά και αυτά τα πράγματα για να τους βοηθήσει να τύχουν και αυτοί σωτηρίας και να μην πέσουν μέσα στην αιώνια δυστυχία. Το πρώτο πράγμα που ζητεί ο Απόστολος για τους πλουσίους είναι να μην υψηλοφρονούν. Τι σημαίνει να μην υψηλοφρονούν? Να μην φρονούν υψηλά πράγματα για τους εαυτούς τους. Να μην υπερηφανεύονται. Να μην έχουν μεγάλη ιδέα για τους εαυτούς τους. Να μην αλαζονεύονται. Να μην νομίζουν ότι αυτοί είναι ανώτερα όντα και οι άλλοι άνθρωποι φτωχοί είναι κατώτερα όντα άξια περιφρονήσεως, άνθρωποι δευτέρας κατηγορίας. Βλέπετε, η πνευματικότητας αρχίζει από το πρόνημα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Αν έχει ταπεινό φρόνημα, είναι πνευματικός άνθρωπος. Αν έχει υψηλό φρόνημα, είναι αντιπνευματικός άνθρωπος.
Γιατί λέγει να παραγγέλεις στους φτωχούς, στους πλουσίους, να μη υψηλοφρονούν, να μη υπερηφανεύονται, διότι συνήθως και κατά κανόνα οι πλούσιοι υψηλοφρονούν, υπερηφανεύονται. Γιατί υπερηφανεύονται? Διότι έχουν χρήμα, διότι έχουν θησαυρούς, διότι έχουν πλούτη, διότι έχουν μεγάλη οικονομική δύναμη και νομίζουν ότι ο πιο πετυχημένος άνθρωπος και ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι ο πλούσιος. Υπερηφανεύονται οι πλούσιοι διότι ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη, την αριστοκρατία όπως λέγουμε, και συναναστρέφονται ανθρώπους της υψηλής λεγόμενης κοινωνίας, ομοίως των πλουσίους, αξιωματούχους, ισχυρούς της γης. Υπερηφανεύονται οι πλούσιοι διότι έχουν πολλούς φίλους. Πάντοτε των πλουσίων οι φίλοι είναι πολλοί και των φτωχών είναι ολίγοι και κανείς. Υπερηφανεύονται οι πλούσιοι διότι πολλοί υποκλίνονται ενώπιόν τους και τους κορακεύουν. Μια ευσεβής κυρία, σεβαστοί πατέρες, αηδίασε όταν είδε ένα παπά που έσκυψε και ασπάστηκε το χέρι ενός πλουσίου, νεωτέρου κατά την ηλικία από αυτόν. Αντί ο πλούσιος να ασπαστεί το χέρι του κληρικού, ο κληρικός έσκυψε και ασπάστηκε το χέρι του πλουσίου διότι ήταν πλούσιος. Τέτοια αξιοπρέπεια, τέτοια δουλοπρέπεια δείχνουν πολλοί προς τους πλουσίους και ανεβάζουν τον εγωισμό τους πάνω από τα άστρα του ουρανού. Δημιουργούν στους ταλαιπώρους πλουσίους την ψευδέστηση ότι αυτή δεν είναι κοινή θνητή. Είναι ανώτερα ιδανικά όντα. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι πλούσιοι με ιστάνες του πλούτου που με τα πλούτη τους κυβερνούν τους ισχυρούς της γης. Και αυτοί οι πλούσιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι σαν τους βασιλιάδες. Παράγγελε τέκνον Τιμόθεος τους πλουσίους να μη υψηλοφρονούν. Γιατί να μη υψηλοφρονούν? Διότι τίθεται το ερώτημα, πώς απέκτησαν τα πλούτη? Τα απέκτησαν από κληρονομία? Τα άφησε σε αυτούς κληρονομία ο πατέρας τους και η μάνα τους ή κάποιος συγγενής? Δεν πρέπει να υπερηφανεύονται για την ουσία που δημιούργησαν άλλοι και δεν δημιούργησαν αυτοί οι ίδιοι. Και αν αυτοί οι άλλοι που τους άφησαν τα πλούτη κληρονομία είχαν δημιουργήσει την περιουσία με αδικίες, με αδημίες, με εκλοπές,
όχι μόνο δεν πρέπει να υπερηφανεύονται οι πλούσιοι που κληρονόμησαν τέτοια περιουσία, αλλά πρέπει και να εντρέπονται, διότι είναι κλεφταπορόχοι. Αλλά θα έχει κάποιος πλούσιος. Εγώ δημιούργησα ο ίδιος την περιουσία. Εγώ δημιούργησα ο ίδιος τα πλούτη μου. Τίθεται πάλι το ερώτημα. Πώς δημιούργησες τα πλούτη? Με το Ευαγγέλιο μπορείς να δημιουργήσεις πλούτη? Μήπως γενοχωρούσαν τα ποιμνιά σου όπως το Αβραάμ και έτσι πλούτησες? Πώς πλουτίζουν σήμερα οι άνθρωποι? Πώς πλουτίζουν οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεγαλοβιομήχανοι, οι εφοπλιστές? Πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι τους εργάτες. Παράγει ο εργάτης έργο 100 δραχμών, του δίνουν 10 δραχμές και κρατούν τις 90 οι εργοδότες για τον εαυτό τους. Δεν πρέπει να υπερηφανεύονται οι πλούσιοι για τα πλούτη τους, αλλά μάλλον να εντρέπονται, διότι τα πλούτη αποκτώνται με κομπίνες, με αμαρτωλούς τρόπους, με αδικίες και με ανομίες. Δεν πρέπει να υπερηφανεύονται οι πλούσιοι για τα πλούτη τους, διότι τίθεται άλλο ερώτημα. Πώς διαχειρίζονται τα πλούτη? Τα αγαθά είναι όλα του Θεού. Δεν είναι τίποτε του ανθρώπου. Γυμνοί ήρθαμε στον κόσμο, τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο, εκτός από την ύπαρξή μας που και αυτή στο Θεό την οφείλουμε. Γυμνοί θα φύγουμε από τον κόσμο, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Του Κυρίου είναι η γη και όλα τα αγαθά που είναι πάνω στη γη. Και ο Θεός βάζει τα αγαθά στο χέρι του ανθρώπου για να δει πώς θα τα διαχειριστεί. Ο Θεός βάζει ή επιτρέπει να έχουν τα αγαθά στο χέρι του πλουσίου και κοιτάζει ο Θεός να δει πώς θα διαχειριστεί ο πλούσιος τα αγαθά. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Μη θησαυρίζεται επί της γης. Θησαυρίζεται εν ουρανής. Κι αν είσαι πλούσιος και θέλει να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, πρέπει σαν καλός διαχειριστής των αγαπών του Θεού να τα σκορπίσεις, να κάνεις έλεος στον κόσμο. Τα σκορπίζεις, σκορπίζεις ψυχία ή δεν σκορπίζεις τίποτε. Είσαι ένας σκληρός πλούσιος και πρέπει να εσκύνεσαι για τη σκληρότητά σου. Είναι ολίγοι, πολύ ολίγοι οι πλούσιοι που έχουν φιλανθρωπικά αισθήματα και κάνουν μεγάλα φιλανθρωπικά έργα ανάλογα με τις μεγάλες οικονομικές τους δυνάμεις. Πώς είναι αυτοί? Είναι ένας τους κυρίους. Ζήτημα ήταν είναι ένας τους κυρίους που έχει ομοιότητα με τον Αβραάμ. Δεν φτάνει τον Αβραάμ, αλλά μπορεί να έχει ομοιότητα με τον Αβραάμ. Είπα, δεν φτάνει τον Αβραάμ,
για το Αβραάμ, γιατί ήταν πλούσιος και δεν ήταν πλούσιος από αδικίες. Ο Αβραάμ ζούσε απλή ζωή μέσα σε μια σκηνή και έβγαινε στον δρόμο να συναντήσει πεινασμένο ή διψασμένο διαβάτη και να τον φέρει στη σκηνή του, να τον φιλοξενήσει και να τον υπηρετήσει με τα χέρια του. Είναι ένας τους κυρίους σημερινούς πλουσίους που κάνει ό,τι έκανε ο Αβραάμ, που ζει ο ίδιος απλή και ειδική ζωή και βγαίνει στον δρόμο να βρει δυστυχείς ανθρώπους, να τους φέρει στο σπίτι του και να τους υπηρετήσει με τα χέρια του. Διαβάζουμε επιπόλαια τη γραφή. Πρέπει κάθε φράση και κάθε λέξη της γραφής να την προσέχουμε, να την βασανίζουμε για να καταλάβουμε όλο το νόημά της και να την μεταφέρουμε στη σύγχρονη εποχή για να ελέγχουμε την πραγματικότητα της σημερινής ανθρωπίνης κοινωνίας σύμφωνα με τα λόγια της γραφής. Ο πλούσιος δεν πρέπει να υπερηφανεύεται για τα πλούτη του, διότι τα πλούτη είναι προσωρινά. Τα έχει για μερικά έτη ή για μερικές δεκαετίες. Έρχεται ο θάνατος, ο μεγάλος δημοκράτης που δεν φύλεται ούτε πτωχών, ούτε πλουσίων, ούτε αδυνάτων, ούτε ισχυρών και καταργεί τον πλούτο του πλουσίου. Καταργεί και τον ίδιο τον πλούσιο. Τον ταπεινώνει δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Ού παραμένει πλούτος, ού συνοδεύει δόξα. Η μεγαλύτερη φιλοσοφία είναι η χριστιανική φιλοσοφία που εκφράζεται μέσα σε αυτό το πέμπτημο και γλυκή αριστούργημα που λέγεται νεκρόσιμος ακολουθία. Ο Σολομών ήταν ο λαμπρότερος βασιλεύς του Ισραήλ. Πάμπλος που λυγούσε μέσα στο ασίμι και στο χρυσάφι. Αλλά αυτός ήταν που είπε «Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Όλοι αδελφοί μου, αλλά περισσότερο οι πλούσιοι πρέπει να επισκέπτονται το νεκροταφείο συχνά για να λαμβάνουν και να εντυπώνουν μέσα στις ψυχές τους το δυνατό μάθημα της ματαιότητος των εγκοσμίων. Στους πλουσίους κατά τον παρόντα αιώνα, τον απαρτεώνα, να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, αλλά να είναι ταπεινοί και να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, να μην στηρίζονται στην αδειλότητα του πλούτου. Τι σημαίνει αδειλότης του πλούτου? Ένας χριστιανός αριθολογώντας μου είπε αδειλότης του πλούτου σημαίνει ότι οι πλούσιοι δεν δηλώνουν στην εφορία τα πλούτη τους. Έτσι πλωτήτουν εις βάρος του κράτους. Αδειλότης του πλούτου σημαίνει αβεβαιότης του πλούτου. Σήμερα είσαι πλούσιος
να πάθεις μία οικονομική χρεοκοπία και να βγεις στον δρόμο υπόλοιπος. Να σε κυνηγούν οι τράπεζες, να σε κυνηγούν το κογλίδι, να σε συλλαμβάνει η αστυνομία και να σε ρίχνει στη φυλακή. Σήμερα είσαι πλούσιος, μπορεί να σε επισκεφτεί μια φοβερή αόρτια και να δαπανίσεις όλα τα πλούτη στους γιατρούς και να γίνεις φτωχός και να παραμείνεις άρρωστος, να μην θεραπευτείς. Ο πλούτος είναι δραπέτης, δραπετεύει και φεύγει. Ο πλούτος έχει φτερά, λέει η Παλαιά Διαθήκη, και πετάει και φεύγει και εξαφανίζεται πολλές φορές. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, να παραγγέλεις στους πλουσίους να μην στηρίζονται στην αβεβαιότητα του πλούτου. Αλλά πού να ελπίζουν, πού να στηρίζονται? Στο Θεό το ζώντα. Αντιθέτει το Θεό προς τον πλούτο. Γιατί? Ίσως διότι οι πλούσιοι θεωρούν το χρήμα, τον πλούτο, Θεό τους. Θεός του κόσμου, Θεός των φυλαργύρων είναι ο Μαμονάς. Οι αγροικοί άνθρωποι ονομάζουν το χρήμα, τον πλούτο, Χαμοθεό. Θεό που έχουμε το χάμο στη γη, αλλά ο χαμοθεός είναι νεκρός Θεός, ψεύτικος Θεός, άξιχο είναι το χρήμα, ζωή δεν έχει μέσα του. Ζωντανός Θεός είναι αυτός που κατοικεί στα ύψη, που δημιούργησε από το μηδέν τις εκατομμύρια γαλαξίες και γυρνάει τα σύμπαντα. Αυτός είναι Θεός ζών, Θεός ζωντανός, Θεός αληθινός, όχι νεκρός, ψεύτικος, όπως είναι το χρήμα. Σ' αυτόν τον Θεό, τον ύψιστο, τον ζωντανό, τον αληθινό, να στηρίζουν και οι πλούσιοι τις ελπίδες τους. Άμα αρρωστήσει με μια σοβαρή αρρώστια ο πλούσιος και ο γιατρός κουνάει απογοητευμένο στο κεφάλι του, καταλαβαίνει τότε ο πλούσιος ότι δεν αξίζουν τα πλούτη του. Και αν έχει μέσα του κάποια έστω και πενιχρά στοιχεία πίστεως, τρέχει στις εκκλησίες και ζητάει τη βοήθεια του Θεού για να σωθεί από το θάνατο. Ένας πλούσιος που είχε σωρέψει πολλά πλούτη, αρρώστησε. Και οι γιατροί του είπαν σαφώς και περιφράστος, δεν υπάρχει θεραπεία. Πάψε τα του ήχου σου, τακτοποίησε τα της οικογένειάς σου, φεύγεις από αυτόν τον κόσμο. Πήγε στο σπίτι που είχε την κάσα με τα χρυσά νομίσματα, χιλιάδες χρυσά νομίσματα. Τα κοίταξε καλά και είπε, εγώ σας έφτιαξα, εσείς δεν μπορείτε να με φτιάξετε, δεν αξίζετε τίποτα. Να ελπίζουν στο ζωντανό Θεό, λέγει ο Απόστολος. Να ελπίζουν οι πλούσιοι στο ζωντανό Θεό που παρέχει τα πάντα πλουσίως για απόλαυση.
ο ζωντανός Θεός παρέχει τη ζωή που αξίζει ασυγκρίτως περισσότερο από τα πλούτη. Και για να ευδοκιμήσει η ζωή, παρέχει όλα τα απαραίτητα για τη ζωή. Συνδέεται η έννοια της ζωής με την έννοια των υλικών αγαθών, συνδέεται και η έννοια του Θεού ως της ζωής με την έννοια των θησαυρών. Πρωτήτερα είπαμε την προσευχή «Βασιλεύ ουράνιε» και σε ένα σημείο της προσευχής τι είπαμε, «Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός». Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, το Άγιο Πνεύμα Θεός είναι. Είναι ζωή, μας χαρίζει ζωή και μας χαρίζει και τους θησαυρούς, τα αγαθά που χρειάζονται για τη ζωή. Και δεν έχουν τα αγαθά αξία χωρίς τη ζωή. Ο Θεός και τη ζωή δίνει και τα αγαθά, όλα τα αγαθά πλουσίως. Αδελφοί μου, για αν θέλουμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά, δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε κανένα ως πλούσιο. Την ψευδέστηση έχουν οι μεγιστάνες του πλούτου ότι είναι πλούσιοι. Δεν είναι κανείς πλούσιος, απλώς περιέχονται σε μια πρόσφυρη εξουσία του τα αγαθά του Θεού. Πλούσιος πραγματικά, κυριολεκτικά είναι μόνο ο Θεός. Τα σύμπαντα είναι δικά του. Και ο Θεός, επειδή δεν είναι πλούσιος μόνο σε αγαθά, αλλά είναι πλούσιος και σε αγάπη και σε έλεος και πρώτα σε αγάπη και έλεος. Γι' αυτό παρέχει στα πλασματά του τα πάντα πλουσίως. Ο Θεός έχει δώσει τόσα αγαθά στη γη, ώστε μπορούν όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων να ζήσουν ανέτος, πλουσίως. Δεν ζουν όμως όλοι ανέτος και πλουσίως. Γιατί? Γιατί μερικοί θέλουν να ζουν υπερπλουσίως και αδικούν και σπαταλούν και ασωτεύουν με αποτέλεσμα άλλοι να δυστυχούν. Φτωχία, η δυστυχία των πολλών είναι αποτέλεσμα της φιλαβηρίας, της πλεονεξίας, της αδικίας, της αμαρτίας, της πατάλης, της πολυτέλειας, της ασοφίας των πολλών, της αμαρτίας των πολλών. Το πλουσίο. Το πλουσίο. Ο Θεός δίνει τα πάντα πλουσίους της απόλαυσης. Για να έχουμε απόλαυση. Θέλει ο Θεός να απολαμβάνουμε πλουσίως τα αγαθά για να αισθανόμεθα μεγάλη ευχαρίστηση από τα αγαθά του. Γι' αυτό έφτιαξε τόσες ποικιλίες αγαθών και τόσο όμορφα αγαθά. Όχι μόνο ωφέλιμα, αλλά και όμορφα. Να ελπίζουν οι πλούσιοι στο ζωντανό Θεό που παρέχει τα πάντα πλουσίως για απόλαυση. Τι άλλο να κάνουν οι πλούσιοι? Αγαθοεργή. Πλουτήν ενέργης αγαθίστη. Τι σημαίνει αγαθοεργή? Ελληνική λέξη είναι. Αγαθοεργή, να κάνουν αγαθά έργα.
αυτόν την είναι ο Θεός στα χέρια των πλουσίων. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να έρθουν αγαθά στα χέρια των πλουσίων για να δοκιμαστούν, για να τα κάνουν καλά έργα και αν θα αξίζουν έτσι να είναι με τον Θεό ή να πάνε με τον Σατανά, τον κακοποιό. Είσαι πλούσιος, έχεις καθήκον να αγαθοελγείς, να λύνεις των γυμνών, να τρέφεις των νηστικών, των πεινασμένων, να ποτίζεις το διψασμένο, να φιλοξενείς τον ξένο, να παντρεύεις τον φτωχό κορίτσι, να σπουδάζεις τον φτωχό παιδί, να ιδρύεις ή να βοηθείς υποτροφία, τοχοκομεία, γεροκομεία, οφανοτροφία, να βοηθείς και για αποστολικά έργα. Σήμερα τι θα μπορούσα να κάνω οι πλούσιοι, εάν είχαν έτσι μεγάλα οράματα, αν είχαν μεγάλους πόθους μέσα στην ψυχή τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι πλούσιοι. Ένα μεγάλο πνευματικό έλεος. Να ιδρύσουν με τα πλούτη τους, εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε για τους πλουσίους της Ελλάδος, να ιδρύσουν ένα τεράστιο τηλεοπτικό σταθμό, μια τεράστια τηλεόραση, να επιστρατεύσουν όλους τους χριστιανούς επιστήμονες που μπορούν να ομιλήσουν και να μεταδίδουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλη την Ελλάδα για να αλλάξει αυτός ο λαός που στα βάθη του είναι φιλότιμος λαός καλής πάστας. Του κάνουν πλήση εγκεφάλου οι σκοτεινές δυνάμεις με όλα τα μέσα της δημοσιότητας, με εφημερίδες, με περιοδικά, με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις, για να τον αποκτηνώσουν. Για να δημιουργείται ένας καθαρά πνευματικός, χριστιανικός, ορθόδοξος, τηλεοπτικός σταθμός με πανελλήνια εμβέλεια σε ένα εξάμεινο θάλασσα και ο ελληνικός λαός. Το κάνω. Δεν συνδέομαι με πλουσίους. Γνωρίζω όμως πολλούς πλουσίους που έχουν μέσα τους θρησκευτικά στοιχεία και πλησίασα ολίγους πλουσίους. Λέω, θα σας ζητήσω κάτι, ταράχτηκα. Δεν μη ζητήσει λεφτά. Λέω, είμαι πρωτοβός αλλά αξιοπρεπής. Ποτέ δεν ζήτησα λέω χρήματα από κανένα. Έχω αυτό το κάθημα, κύριο. Δεν ζητώ λέω χρήματα. Θα ζητήσω κάτι, ας συγκρίνω σαν όλο. Λέει, εσείς οι Παστορέλα Αυγούστου, είστε πάμπλος. Από τους 50 πλουσιωτέρους της Ελλάδος. Το τάδε συγγενικό σας πρόσωπο είναι επίσης πάμπλουμο. Κι άλλους συγγενείς και φίλους έχετε πάμπλους. Να κάνετε ένα χριστιανικό, ορθόδοξο, τηλεοπτικό σταθμό, θα έρχονται χριστιανοί επιστήμονες να ομιλούν, να κάνουν εκπομπές, να αναγεννηθεί το ελληνικό έθνος. Καμία διάθεση δεν έδειξε για ένα τέτοιο έργο. Δεν έχουν πλούσιοι μεγάλους φόβους και μεγάλα οράματα. Μπορεί και μια βραδιά να ξοδέψουν εκατομμύρια τραπεζώντας πλουσίους και ισχυρούς της γης. Εκατομμύρια. Λέει, είναι δύσκολο έργο που λέει χρειάζεται πολλά χρήματα. Μα εγώ ξέρω λέω παρκιακές πόλεις, ξέρω ανθρώπους που έχουν μικρή οικονομική δύναμη σχετικώς
και έχω κάνει τηλεοπτικό σταθμό. Α, αυτού του τέσσερι τηλεοπτικού σταθμού έχει βόρειο. Εσύ το πάμπλου, οι άνθρωποι με γυστάνε του πλούτου, λέτε ότι είναι δύσκολο να κάνετε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχει η διάθεση. Δεν υπάρχει μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό, δεν υπάρχει μεγάλη αγάπη προς την Ορθοδοξία, δεν υπάρχει μεγάλη αγάπη προς το έθνος. Υπάρχει μεγάλη φυλακτία για τους εαυτούς τους συγκλούσιοι, για τα παιδιά τους, για τους συγγενείς τους, δισεκατομμύρια ξοδεύουν. Για την Ελλάδα και για τον Χριστό. Συνήθως οι πλούσιοι που έχουν κάποια καλά αισθήματα δίνουν το ένα μυριωστό από τα πλούτη τους. Μυριωστό, όχι χιλιοστό. Το χιλιοστό είναι πολύ μυριωστό. Στοιχεία. Τα πολλά είναι για τους εαυτούς τους και για τις οικογένειές τους. Να αναγνωριστούν οι πλούσιοι πλουτήν ενέργης καλής, να πλουτούν σε καλά έργα. Θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι πλούσιοι, αλλά όχι πλούσιοι σε χρήματα, πλούσιοι σε καλά έργα. Πλούσιοι σε πίστη, λέει από η Γραφή. Πλούσιοι σε πίστη, πλούσιοι σε αγάπη, πλούσιοι σε καλά έργα. Μετά από Θεό που είναι ο πλούσιος με την πλήρη και από όλη την έννοια της δέξεως, ως πλούσιοι μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοί που κάνουν καλά έργα. Οι άλλοι πλούσιοι που συγκεντρώνουν ειδικά αγαθά και δεν έχουν την ψυχική δύναμη, την πίστη και την αγάπη και την καλοσύνη να τα σκορπίσουν, αυτοί είναι φτωχοί, δυστυχείς. Ευμεταδότους είναι κοινωνικούς. Οι πλούσιοι να είναι ευμετάδοτοι. Τι θα πει ευμετάδοτοι? Να μεταδίδουν με ευκολία, να ανοίγουν το χέρι τους και να μην τρέμει, να ανοίγουν το χέρι τους και να μεταδίδουν με ευκολία τα αγαθά στους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να μεταδίδουν με προθυμία όλες οι μελτίες και με σιγουριά. Να ανοίγουν την καρδιά τους πρώτα και έπειτα το πορτοφόλι τους και το χέρι τους και να σκορπίζουν αγάπη και έλεος στον κόσμο. Να μεταδίδουν και το πρόσωπό τους να μην σκυθροπάζει, αλλά να λάβει από τη χαρά σαν τον ήλιο. Η λαρόν λαρμό την αγαπά ο Θεός. Να είναι ευμετάδοτοι σημαίνει επίσης να δίνουν αναλόγως προς την οικονομική τους δύναμη. Ένας πλούσιος να δίνει πολλά διότι είναι πλούσιος. Ένας φτωχός να δώσει κι αυτός από το υστέρημα κάτι. Θα δώσει λίγο ο φτωχός. Ο πλούσιος να δώσει πολλά γιατί είναι πλούσιος, διότι έχει πολλά. Να είναι κοινωνική, τι σημαίνει να είναι κοινωνική η πλούσια. Να είναι εγκλησμένοι στον εαυτό τους. Να έχουν κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, με τους φτωχούς τους, έχοντας ανάγκη. Να κοινωνούν τα αγαθά τους, να μεταδίδουν τα αγαθά τους στους φτωχούς. Να είναι ελεήμονες. Αυτό σημαίνει κοινωνική. Οι ελεήμονες
είναι οι άνθρωποι της αγάπης. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή, αδελφοί μου, στον χριστιανισμό? Η αγάπη είναι. Και η ελεημοσύνη τι είναι? Έμπρακτη αγάπη είναι. Έμπρακτη αγάπη. Στις 12 του μηνός θα εορτάσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Όλοι οι άλλοι είχαν σπλαχνική καρδιά και έκαναν το καλό. Ο Άγιος Ιωάννης ονομάστηκε Ελεήμον διότι το κάθε εξοχήν σπλαχνικός και Ελεήμον. Είδε ένα όραμα. Είδε μια εξαισία κόρη. Τη ρώτησε ποια είσαι εσύ. Εγώ είμαι η ελεημοσύνη. Εγώ κατέβασα τον Θεό από τον ουρανό στη γη. Είναι ο Χριστός στους μακαρισμούς για τους ελεήμονες. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηδίσονται. Ευτυχείς είναι αυτοί που έχουν σπλαχνική καρδιά γιατί αυτοί θα τύχουν σπλαχνίας. Ευτυχείς είναι αυτοί που κάνουν ελεημοσύνη διότι θα λάβουν ελεημοσύνη. Όταν τα πεθάνουμε, αδελφοί μου, δεν θα μας συνοδεύσουν πέρα από το τάφο παρά μόνο τα καλά μας έργα, οι ανέχομαι καλά έργα. Και αυτά θα συνηγορήσουν στον Θεό για τη σωτηρία μας. Και αν δεν έχουμε καλά έργα, θα χαθούμε. Αν έλεος η κρίση στο μη ποιείς αντιέλεος. Η κρίση είναι χωρίς έλεος για αυτούς που δεν έκαναν έλεος. Η κρίση είναι σκληρή για αυτούς που υπήρξαν σκληροί στη ζωή τους και δεν σπλαχνίστηκαν και δεν βοήθησαν τους δυστυχείς ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ συνειδητικά μεγάλα και όμορφα τα λόγια της γραφής για την ελεημοσύνη. Οι ελεημοσύνες και οι φιλανθρωπίες, λέει η Παλαιά Διαθήκη, αποκαθαίρων αμαρτίες, καθαρίζουν αμαρτίες. Η ελεημοσύνη ανασταίνει νεκρούς και δεν αφήνει να μπουν στο σκότο, στο αιώνιο. Η ελεημοσύνη σώζει από το θάνατο, το δεύτερο θάνατο, το πνευματικό, το χωρισμό από τον Θεό, τον αιώνιο βασανισμό. Και δεν αφήνει να πει ο άνθρωπος στο αιώνιο σκότος. Και αν είσαι άνθρωπος πλούσιος και αν μάζεψες πλούτη από αδικίες, μετανόησε. Και αν μεταβλήσεις και κάνεις ελεημοσύνες, έστω από τα αδικοσυναγμένα η εσπλαχνία του Θεού θα λαμβάνει υπόψη και θα σε ελεήσει ο Θεός στη μέλλοντα ζωή. Είπε ο Χριστός στους φιλαργύρους, στους αδίκους, στους πλουσίους Ιουδαίους και διαμέσου αυτών, σε όλους τους φιλαργύρους, αδίκους και πλουσίους των αιώνων, πίστατε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, είναι όταν εκλείπητε, δέξονται ημάς εις τας Ιωνίους κοινάς. Αδικήσατε, συγκεντρώσατε από αδικίες πλούτη, μετανοήστε, σκορπίστε τους φτωχούς, με τις ελεημοσύνες κάνετε φίλους σας τους φτωχούς και όταν θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο, τα φτωχαδάκια που ευεργετήθηκαν από εσάς, θα σας περιμένουν και θα σας υποδεχτούν στις αιώνιες σκηνές στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο όμορφος και πόσο συγκινητικός λόγος. Οι ωραιότεροι λόγοι είναι μέσα στη γραφή. Μέρα νύχτα να διαβάζουμε τη γραφή, αδελφοί μου. Ο κόσμος κοντεύει να αποκτηνωθεί. Πολλοί ήδη αποκτηνώθηκαν. Γιατί δεν έχουν σχέση με τον Λόγο του Θεού. Μέρα νύχτα να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού για να μην αποκτηνωθούμε. Κινδυνεύουμε να αποκτηνωθούμε. Γιατί παραχώρησε, βομβαρδιζόμεθα, γίνεται πλήση σε κεφάλι.
για να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι και να κατέχουμε συνθήματα των κοινών για όλους το πάντων. Οι πλούσιοι να κάνουν αναδοργίες, να προωθούν σε καλά έργα, να μεταδίδουν τα αγαθά προδήμος και γενεοδόρος, να είναι κοινωνικοί ελεήμονες, από δυσαφρίζοντες εαυτής θεμέλιων καλών εις το μέλλον, ή να επιλάβονται της αιωνίας ζωής. Πόσο όμορφος και αυτός ο λόγος. Να κάνουν καλά έργα για να θησαυρίζουν για τους εαυτούς των τα πλούτη που σπαταλώνται, χάνονται. Δεν είναι κάποιος σχέδιο για τους εαυτούς των. Τα καλά έργα είναι θησαυροί για τους εαυτούς των. Με τα καλά έργα από τα διέχω σαν θησαυρό ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον. Θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούν να υποδομήσουν το αιώνιο μέλλον τους. Μια βάση, καλή βάση, στερεά βάση στην οποία μπορούν να βασιστούν, να στηριχθούν ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής για να πιάσουν την αιώνια ζωή, για να καταπιαστούν από την αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής. Βάλε βάση, άνθρωπε, να μπορείς να πατήσεις στερεά και να υψώσεις το χέρι σου να καταπιαστείς από την αιώνια ζωή. Παίρνον Τιμόθε, λέγει πάλι ο Απόστολος στην ίδια επιστολή, επιλαβού της αιωνίου ζωής, καταπιάσου από την αιωνιότητα, πιάστε τη βασιλεία του Θεού, άρπαξέτε. Και εδώ η ζωή, όσο πλούσια και απολαυστική κι αν είναι, είναι σύντομη. Δεν είναι ποτέ 70 χρόνια, ούτε 100 χρόνια, ούτε 1000 χρόνια. Και χιλιάδες χρόνια ήταν αυτή η ζωή, και εκατομμύρια χρόνια ήταν, και δισεκατομμύρια χρόνια ήταν, δεν θα ήταν σπουδαίο πράγμα, γιατί ό,τι τελειώνει, την ώρα που τελειώνει, μηδενίζεται η αξία του. Και ένα τρισεκατομμύριο χρόνια να ζήσω, μόλις φτάσω στην τελευταία στιγμή, είναι σαν να μην έζησα καθόλου. Ό,τι τελειώνει δεν έχει σπουδαία αξία. Σπουδαία αξία έχει απέραντη η αιωνιότητα, αδελφοί μου. Και δεν πλαστήκαμε για να ζούμε 70 χρόνια. Υπάρχουν ζώα που ζουν 200 χρόνια. Υπάρχουν φυτά που ζουν χιλιάδες χρόνια. Τι είναι ανώτερα τα ζώα και λαβότερα τα φυτά από εμάς, τα λογικά όντα, όχι. Εμείς ζούμε περισσότερα χρόνια. Δεν ζούμε 70, δεν ζούμε 100, δεν ζούμε 1000 που ζούσαν σωματικώς οι πρώτοι άνθρωποι. Ζούμε εις αιώνα σε αιώνα. Αρχή έχουμε, αλλά τέλος δεν έχουμε. Το σκεφτήκαμε, αδελφοί μου, τι σημαίνει ότι η ζωή μας είναι αιώνια. Δεν θα τελειώσει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Είναι μια ηλικιώδης ιδέα. Όπως ο Θεός θα ζει αιωνίως, έτσι και εμείς οι μικροί θεοί, τα λογικά πράγματα του Θεού, θα ζούμε αιωνίως. Αν πούμε ότι θα ζήσουμε στο μέλλον, τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμυρίων έτη, λέμε λίγο. Το αιώνιο είναι αφάνταστο. Επειδή αξίζει να απολαμβάνεις πλούτη 70 χρόνια και να βυθιστείς σε δυστυχία που δεν θα τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό ο Παύλος που αγαπάει
παραγγέλει στον Τιμόθεο, να παραγγέλει με τη σειρά του στους πλουσίους, να μην υπερηφανεύονται, να μην ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό το ζωντανό, που παρέχει τα πάντα πλουσίους για απόλαυση, να κάνουν άλλα τα έργα, να πλουτίζουν σε καλά έργα, να μεταδίδουν με προθυμία και με γενναιοδορία, να είναι σπλαχνικοί και ελεήμονες, να δημιουργούν μια καλή βάση, μια ισχυρή στερεά βάση, για να μπορούν στηριζόμενοι σε αυτή τη βάση να υψώσουν τα χέρια τους και να πιάσουν την αιώνια ζωή. Όταν λέει αιώνια ζωή η Γραφή, εννοεί μια ζωή ποσοτικός και ποιοτικός ασυγκρίτως ανώτερη από την κοινή ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, τη σωματική ζωή που ζουν και τα κτίνη. Μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, είναι αιώνια ζωή. Και μια ζωή με απάνταστα και απερίγραπτα αγαθά. Με χαρά και ευρωσύνη απερίγραπτη και απάνταστη. Και με δόξα απερίγραπτη και απάνταστη. Όλοι αν οι πλούσιοι σκέφτονταν τα αιώνια και αληθινά συμφέροντά τους. Τα σκόρπιζαν όλα όπως ο Μέγας Αντώνιος και τα ακολουθούσαν τον Χριστό. Αλλά δεν σκέφτονται οι πλούσιοι. Μέρα νύχτα απασχολούν το μυαλό τους με κομπίνες, με συνδυασμούς. Πώς θα κάνουν κομπίνες, τα αγαθά τους να τα πολλαπλασιάσουν. Έχουν αγαθά να ζήσουν χιλιάδες χρόνια και θέλουν να τα πολλαπλασιάσουν να είναι αρκετά για εκατομμύρια χρόνια. Είναι γενικά ανόητοι. Ξέρουν 70 χρόνια να ζήσουν 100 το πολύ. Και έχουν αγαθά για χιλιάδες χρόνια και αγωνιών και αγρυπνών, κάνοντας κομπίνες μέσα στο μυαλό τους για να πολλαπλασιάσουν τα αγαθά τους να αρκούν για εκατομμύρια χρόνια. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία είναι ανοησία. Λένε οι πλούσιοι ότι είναι η εξυπλότερη άνθρωποι και η πιο επιτυχημένη της ζωής. Η πραγματικότητα είναι η ανοητότερη και η πιο αποτυχημένη της ζωής. Οι άλλοι είναι σκληροί πλούσιοι και δεν έχουν μέσα τους πλάνους και εκτιμούς. Θα είπε αδελφοί, γιατί μας έκανες απόψη κήρυγμα για τους πλουσίους. Εμείς δεν είμαστε πλούσιοι. Εμείς είμαστε φτωχοί, φτωχαδάκια, ευλογημένα φτωχαδάκια από τον Άγιο Πατήρ Αυγουστίνος. Τα λόγια του Αποστόλου απευθύνονται προς τον Επίσκοπο. Εμείς επίσης θα είπε, δεν είμαστε επίσκοποι, ούτε ιερείς. Είμαστε απλοί χριστιανοί. Δεν είμαστε επίσκοποι, δεν είμαστε ιερείς. Αλλά οι ομιλίες που γίνονται σε αυτή την αίθουσα κυκλοφορούν σε κασέτες σε όλο τον κόσμο και τις ακούγουν και επίσκοποι και ιερείς. Και σκοπό έχει η ομιλία να διδάξει και τους επισκόπους και τους ιερείς πώς πρέπει να φέρονται απέναντι των πλουσίων. Πρέπει να φέρονται όπως ήθελε ο Παύλος να φέρεται ο Επίσκοπος Τιμόθεος απέναντι των πλουσίων. Να μην κολακεύουν τους πλουσίους, διότι συνήθως οι ιερείς και περισσότερο οι επίσκοποι κολακεύουν τους πλουσίους. Δεν μιλάνε με τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, μιλάνε με κοσμική γλώσσα. Θα τους συνηθούν αυτά που λέει ο Παύλος. Για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αχ, μερικοί δεσποτάδες ντρέπονται να μιλήσουν για αιώνια ζωή. Πρέπει να μιλούν όπως ο Παύλος, αλλά για να έχει κύρος ο λόγος τους, πρέπει αυτοί οι επίσκοποι και αυτοί οι ιερείς να δίνουν
και παράδειγμα ανθρώπων ανιδιοτελείας και θυσίας. Όταν ένας παπάς ή ένας επίσκοπος είναι πειλάβιος, πλεονέκτης, πλουτομανής και δημιουργήσει τεράστια περιουσία, δεν είσαι ακούει το λόγο σου. Πήγα αυτές τις ημέρες σε μια επαρχία εδώ στην Ελλάδα, κατασκανδαλισμένος ο κόσμος, γιατί ένας θεσπότης έφαγε τα λιθάρια να φύγει από τη μικρή του επισκοπή να πάει σε μια μεγάλη επισκοπή της Πελοποννήσου και έχει συγκεντρώσει και έγραψαν οι εφημερίδες και δεν διαψεύστηκε. Έχει συγκεντρώσει και έχει καταθέσει στην τράπεζα 1.300.000.000 δραχμές το όνομά του. Τέλειωσε και εσύ όπως τι να συστήσεις τους πλουσίους. Θα τον κοροϊδεύω την πλούση, θα τον πούλησε, είσαι σαν εμάς. Τέλειωσε επίσκοπος, δεν είναι ανόητος. Ανόητος δεν είναι. Και πολεμάει τους τρεις καλούς επισκόπους που δεν έχουν δραχμίσει τέλειος. Που είναι ελεήμονες και ακτήμονες και οι τρεις. Δεν είστε, είπατε, πλούσιοι, έτσι. Ασφαλώς δεν είστε πλούσιοι, το γαλάκι εδώ μας. Είναι εδώ κανένας μεγαλεύος. Όχι. Κανένας μεγαλεύος επαγγελματίας, κανένας βιομήκανος, κανένας εφοπλιστής, κανένας υπουργός και δικαστή από συμπαθείς τεράστιες περιουσίες. Υπάρχουν και ολίγοι οι οποίοι δεν είναι βέβαια πλούσιοι όπως οι αποκλειστές ή όπως υπήρχε στο δεσπότη που είπα, αλλά έχουν μια καλή οικονομική επιφάνεια όπως λένε. Μπορεί να έχουν μια περιουσία μερικών δεκάδων εκατομμυρίων. Είναι συνεχώς και αυτοί πλούσιοι, όχι σαν τους άλλους πλουσίους, τους αποκλειστάς, αλλά όποιος αδελφή μου έχει περισσότερα από όσα χρειάζονται για μία απλή χριστιανική ζωή, είναι καλός πλούσιος. Όχι μεγάλο πλούσιος, αλλά οπωσδήποτε πλούσιος. Όποιος έχει, επαναλαμβάνω, περισσότερα από όσα χρειάζονται για μία απλή χριστιανική ζωή, είναι πλούσιος. Το περίσσευμα είναι πλούσιος. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και για μας εδώ τους ακροατάς το κήρυγμα. Γιατί ανάμεσα στους ακροατάς υπάρχουν μερικοί αρκετά κατάστατοι και πρέπει να ακούσουν και αυτή την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου και να γίνουν φοβόμενοι. Να έρθουν σε κατάσταση που να μπορούν να ζουν μια απλή χριστιανική ζωή και να μην διαθέτουν περισσότερα από όσα χρειάζεται μια απλή χριστιανική ζωή, το περίσσευμα να το διαθέτουν για το υστέρημα των άλλων. Έτσι λέει ο Παύλος. Το περίσσευμα των με, στο υστέρημα των δε, για να γίνει ισότης στα υλικά αγαθά, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά το κήρυγμα είναι και για τους πτωχούς και για τους ακτίνωνες. Γιατί? Για να μην μισούν τους πλουσίους. Το εκεί είμαστε, αλλά να μην αντιπαθούμε και μισούμε τους πλουσίους. Ο Παύλος δεν μισούσε τους πλουσίους. Και αυτό είναι και παραγγελίες να τους βοηθήσει να σωθούν για αυτοί. Και εμείς λοιπόν να μην μισούμε τους πλουσίους όπως τους μισούν οι μαρξιστές. Και γιατί τους μισούν οι μαρξιστές? Όχι διότι αγαπούν την δικαιοσύνη, όχι διότι αγαπούν τους φτωχούς, αλλά επειδή δεν έτυχε να είναι αυτοί πλούσιοι. Έτσι δεν
προσευχής αποκτήσει πλούτη μεγάλα, μπαίνει αυτό μέσα στην ψυχολογία και την νοοτροπία των αριστοκρατών και δεν σου λέει καλημέρα. Να μην μισούμε τους πλουσίους, αλλά να τους αγαπούμε και αυτούς, την φιλαργυρία να μισούμε, την πυρονεξία να μισούμε, τους ανθρώπους όχι. Και να ενδιαφερόμαστε για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων και επίσης, ενώ είμαστε φτωχοί, να είμαστε ευχαριστημένοι διότι δεν είμαστε πλούσιοι. Γιατί αν είμαστε πλούσιοι, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να το καταλαβαίνουμε, θα χαλούσαμε. Θα ήμασταν μακριά από την εκκλησία και τον Θεό. Θα είχαμε τεράστια υπερηφάνεια. Να μην έχουμε μανία να γίνουμε πλούσιοι. Διότι και ένας φτωχός που έχει μανία να γίνει πλούσιος, δεν διαφέρει εγώ να φυλάει ο πλούσιος. Το ίδιο πάθος έχει, και ο ένας και ο άλλος. Αλλά να λέμε αυτό που είπε ο Σολομών, «Κύριε, μη μου δώσεις πλούτο, γιατί υπάρχει φόβος να σε λησμονήσω. Και μη μου δώσεις φτώχεια, γιατί υπάρχει φόβος να βοηθήσω, να μου δίνεις τα αυτάκια». Όσα χρειάζονται να ζούμε, αδελφοί μου, μια απλή χριστιανική ζωή ή να ζητούμε κάτι περισσότερο, να μας δίνει κάτι περισσότερο για να μπορούμε να κάνουμε κι εμείς στον κόσμο αυτό καλοσύνη. Εάν λοιπόν είναι κανείς πλούσιος, άρα δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι ταπεινός άνθρωπος και κάνει το καλό, και αν είναι φτωχός και δεν μισεί τους πλουσίους και δεν ζηλεύει τους πλουσίους, αλλά είναι άνθρωπος της αυταρχίας και από αυτό ακόμη το υστερημά του μεταδίδει στους φτωχούς, γιατί πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, και ο πλουσίος και ο φτωχός θα συναντηθούν στη Βασιλεία του Θεού και θα απολαύσουν στους κόλπους του Αβραάμ τα περίγραφα αγαπά εις αιωνίου ζωής, ον γέννητο, πάντας αξιοθύνε, πάλι και την αγροφία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος λούξιος ον ετόκεσε διημάς εφών. Αμήν. Απορία, λοιπόν. Μην μετακινήσετε, ασφαλώς. Για να πηγαίνω στην Εκκλησία, τι η Εκκλησία είναι. Δεν είπαμε να ερχόμεθα, να προσερχόμεθα, να μην γίνουμε πλούσιοι και να εισγονήσουμε τον Θεό. Όποιος δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, εισγόνησε τον Θεό. Λοιπόν, τα βραδιά κηρύγματα συνεχίζονται κανονικά. Την άλλη Κυριακή θα ομιλήσω πάλι από αυτό το βήμα. Χαίρομαι διότι το ακροατήριο είναι θυσιμένο φέτος, βλέπω και ορθίως. Θα προσπαθείτε κάθε φορά να σκεφτείτε πρόσωπα που μπορείτε να τους μιλήσετε, να τους τηλεφωνήσετε, να τους ελκύσετε στο κήρυγμα. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα το υλικό από τα κηρύγματα, αλλά έχουμε τον πόθο, εφόσον γίνεται ο κόπος, λοιπόν να ωφελούνται περισσότερες ψυχές. Αύριο είναι το μάθημα των Κυκλαρκών, 7 η ώρα στο υπόγειο, των μαθητών της Αστραπής, κάθε Κυριακή ώρα 11, και των νέων φοιτητών και λοιπόν, επίσης κάθε Κυριακή ώρα 5. Σας πληροφορούμε ότι έχει εκδοθεί νέο βιβλίο του Παγκρός Αγουστίνου με τίτλο «Συνολικά Β». Να δείτε πώς συμπεριφέρθηκε ως συνολικός. Όσοι επιθυμούν μπορούν να το αναζητήσουν στις εξόδους.
την επομένη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ευπαγίου εδώ κοντά θα γίνει η λειτουργία μεταδοκρασίας επευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος που είναι και ο προστάτης της Ομονίου Φιλανθρωπικής Αδελφότητός μας. Όσοι δεν έχετε κάποιο σοβαρό πόλημα να προσθέσετε την άλλη Κυριακή στην Θεία Λειτουργία. Θα αρχίσει ώρα 7, θα τελειώσει 9.30. Την ερχομένη Πέμπτη, 9 του μηνός, του Ιουλίου, από ώρα 3.30 έως 7.30 εδώ στην αίθουσα θα γίνει αιμοδοσία. Παρακαλούνται οι δυνάμοι να προσέχουν, να προσφέρουν εάν υπέρ των αδελφών. Είναι και αυτό ένα καλό έργο, μία ελεημοσύνη. Προσφέρεις αίμα, είναι μια, ένα ανώτερο είδος ελεημοσύνης. Προσευχή. Όλοι μαζί το διεχόν, διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ιστοδό Κυρίνης. Και έφτιαστε. Εσύ σε πληροφορώ από τους οδηγούς.